Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλόνισο. Είναι μόλις 49 ετών και... Όπα, όπα, παιδιά, λάθος το πάμε. Για πάμε από την αρχή. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, τηλεοπτικός παρουσιαστής, δημοσιογράφος, μάγειρας, αμετανόητος ρόκερ και ποιος ξέρει τι άλλο. Γαυγίζει καθημερινά στον Imagine Θεσσαλονίκης και στην εκπομπή Ράδιο Αρβίλα και διατηρεί το blog ενημέρωσης και άποψης skilos.gr. Ο λόγος για τον σκύλο Στάθη Παναγιωτόπουλο. Καλύτερα τώρα. Θα βγάλουμε συνεννόηση. Με τρελό χιούμορ όπως πάντα, ξεκινάει αποκαλύπτοντάς μας το όνειρό του. Τι κάνει? Κλείνω το μαγαζί. Ανοίγει μάλλον το μαγαζί. Όχι, όχι, το ανοίγω. Αυτό θέλω να το κάνω, είναι τη φιλοδοξία μου για το μέλλον. Θέλω να ανοίξω ένα μαγαζί. Να το ανοίξω, να μπω μέσα, να κλέψω ό,τι έχει. Θέλω να γίνω διαρρήκτης, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Έχεις ραδιόφωνο, έχεις τηλεόραση, έχεις κάποια βράδια τα οποία παίζεις μουσική κλπ. Δεν είναι λίγο δύσκολο αυτό το πρόγραμμα? Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Εργασιοθεραπεία λέγεται. Ειδικά τον καιρό αυτό που πολλοί άνθρωποι του δικού μας, ας πούμε, επαγγέλματος μένουν ουσιαστικά χωρίς επάγγελμα, είναι καλά να σου ζητάνε να κάνεις πράγματα. Αφενός με στεναχωρεί γιατί είναι πολλοί φίλοι, ας πούμε, οι οποίοι δουλεύουν στα μέσα και έχουν χάσει τη δουλειά τους. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι τα ΜΜΕ είναι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξαν και λίγο φούσκα. Και ξεφούσκωσε λίγο αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν είναι κακό. Γιατί, ας πούμε, όταν σε μια Θεσσαλονίκη, η οποία είναι ενός εκατομμύριου ούτε και έχουμε, ξέρω εγώ, 80-90 ραδιοφωνικούς σταθμούς, το γεγονός ότι κάποιοι θα μείνουν χωρίς, θα πάψουν να υπάρχουν, δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Αυτό που είναι κακό είναι ότι άνθρωποι επένδυσαν τον εαυτό τους σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή έγιναν τεχνικοί, έγιναν ηχολήτες, εκφωνητές, το ένα το άλλο και έκαναν, ξέρω εγώ, οικογένεια, πήραν δάνεια. Ανθρώπους που έχουμε δει να κλείνουν εταιρείες τους, μιλάω τώρα για τον Λακή Αβαλά, για τον κύριο Κωστόπουλο. Εκεί τι γνώμη έχεις? Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι σε ένα δύσκολο οικονομικό κλίμα θα υπάρξουν θύματα. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Και ειδικά όταν είχε διωγγωθεί αυτό το πράγμα περισσότερο από όσο μπορούσε να υποστηρίξει, σημαίνει ότι είχαμε απώλειες. Είναι κακό για τους εργαζομένους. Τώρα μην περιμένεις να λυπηθώ για τους μεγαλοεκδότες, σε καμία περίπτωση. Είναι ξεκούραστο φέτος που η εκπομπή είναι τρεις ημέρες μόνο την εβδομάδα? Είναι πιο ξεκούραστο από ό,τι αν ήταν τέσσερις και λιγότερο ξεκούραστο από ό,τι αν ήταν δύο. Ναι, ξεκούραστο, εντάξει, φυσικά, ό,τι συζήτηση. Το πενθήμερο, η αλήθεια είναι, και τώρα μιλάω λίγο εξ ονόματος των άλλων παιδιών, γιατί εγώ δεν εμπλέκομαι και πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ έχω λίγο διακριτό ρόλο με την έννοια ότι ασχολούμαι περισσότερο με τη μουσική και όχι τόσο με την προετοιμασία των θεμάτων κλπ. Σε αυτό ευτυχώς σέβονται τη γερατιά μου και μου δίνουν, με λουφάρουν. Αν μιλήσω λοιπόν εξ ονόματος των άλλων παιδιών, είναι πολύ κουραστή η διαδικασία, πολύ εξαντλητική. Έκανα καινούργιο τατουάζ, δεν ξέρω αν θες να σου δείξω. Είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό. Είναι ολοκαίρι, είναι μόλις 48 ώρων. Mm-hmm. Τώρα που θα βλέπετε αυτό το βίντεο θα είναι λίγο περισσότερο βέβαια. Και γράφει Life will unfold. Η ζωή θα ξεδιπλωθεί. Mm-hmm. Και είναι μια φιλοσοφία την οποία τέλος πάντων έχω. Mm-hmm. Και επειδή ήθελα να χτυπήσω κάτι στο μπράτσο μου, έγραψα αυτό. Έχεις αρκετό τατουάζ? Έχω 6 εσείως, mm-hmm. Ναι. Βλέπω τρία, τα άλλα τρία. Είναι ένα, δύο, τρία αυτό. Τέσσερα αυτό που γράφει Rock and Roll, πέντε αυτό που γράφει Ramstein. Για πάντα. Και ένα έχω εδώ στη γάμπα που είναι δύο ήρωές μου, ο Σνούπι και ο Τσάρλι Μπράουν. Αυτό ιδιαίτερος. Περίμενα να μου βγάλεις κάτι πιο πικάντικο, αλλά... Θα βγάλω μια καυτερή πιπεριά, πιο πικάντικο, δεν τα λες. Ένα αλμυρό ριζότο, κάτι. Τρώω, σου αρέσει να μαγειρεύεις. Όπως είναι ο Φάνερ. Μαγειρεύεις κιόλα. Κοίτασε, του φαγητού δεν είμαι, γι' αυτό και διατηρούμε. Να μαγειρεύω, μανιωδώς κιόλας. Όταν έχω δηλαδή ελεύθερο χρόνο ή όταν φτιάχνω ελεύθερο χρόνο, mm-hmm. μαγειρεύω. Μ' αρέσει πολύ. Είναι αγχολητικό πράγμα το η μαγειρική. Και σε επίπεδο προσωπικό, ας πούμε, και σε επίπεδο εκπομπής που έκανα παλιότερα εκπομπή μαγειρική, ήταν πάρα, πάρα πολύ αγχολητικό πράγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα προϊόντα της θάλασσας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με οστρακόδερμα, ξέρω εγώ, ψάρια, το ένα το άλλο. Ψαρεύεις δηλαδή? Ψαρεύω, ναι. Ναι. Ψαρεύεις με την κυριολεκτική έννοια? Με την κυριολεκτική βεβαίως, ναι, ψαρεύω. Έχω και βάρκα και τετονιές, τσαπαριά. Βέβαια οι φίλοι μου λένε ότι δεν είμαι ψαράς, είμαι συλλέκτης ειδών αλίας. Γιατί δεν πιάνω και ιδιαίτερα πολλά, αλλά το καλοκαίρι στην Αλόνισο κάτι κάνω πάντως. Ναι. Φαντάζομαι ότι και εσύ ζεις σαν normal άνθρωπος, δηλαδή κατεβάζεις το σκυλάκι σου βόλτα, μαγειρεύεις, μου είπες, πηγαίνω για ψώνια. Πηγαίνω βόλτες, πηγαίνω για ψώνια, επειδή μένω και μόνος, ας πούμε, mm-hmm. είμαι εργένης ακόμη. Σκοπεύεις να παντρευτείς δηλαδή? Σκοπεύω, ναι, βέβαια. Η λεγάμενη δεν ξέρω αν σκοπεύει, αλλά τέλος πάντων, δεν τη ρώτησα, να σου πω την αλήθεια. Κάνω και κάνω τις δουλειές του σπιτιού, δεν ξέρω, πλένω, σιδερώνω, σουγκαρίζω για πάντα. Πού είναι η λεγάμενη, δεν τα κάνει αυτά? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καλύτερα να μην το θίξουμε. Δεν μένουμε και μαζί, καταλαβαίνεις. Είναι στο στάδιο του ψησίματος, θα το αφήσουμε εκεί. Έχεις δηλαδή μέλλον? Ελπίζω όχι.
Ελπίζω να μην έχω καθόλου μέλλον. Ελπίζω να συμβεί αύριο αυτό, αλλά τέλος πάντων με την ελπίδα ζει ο άνθρωπος. Μπορείς να τις κάνεις ένα κάλεσμα. Είναι και ρομαντικά αυτά. Θα προτιμούσα όχι δημοσίως, καλύτερα ήδη φρικάρει με τη δουλειά την οποία κάνω. Αν το κάνω δημοσίως, άστο καλύτερα. Και το Πάσχα λαμπάδα και αυγό. Ναι, εντάξει, κοίταξε το Πάσχα τώρα μιλάς με άνθρωπο που δεν είναι και ιδιαίτερα στο χριστιανικό παραδόσεων. Αλλά επειδή πηγαίνω στο χωριό μου το Πάσχα, πάω στην Αλόνηση δηλαδή. Έχω την λαμπάδα, έχω το αυγουλάκι μου, να πηγαίνω με την οικογένεια μου, ξέρω εγώ όσοι έχω από δάφτην. Ναι, ψιλοπαραδοσιακά γενικώς. Τι δηλαδή της οικογένειας. Έτσι και αυτό που κάνεις και περνάς τις γιορτές μαζί. Επειδή, κοίταξε, επειδή έχω χάσει τον πατέρα μου εδώ και χρόνια, αυτούς τους οποίους έχω, δηλαδή τη μάνα μου, τον αδερφό μου, τα νύψια μου κλπ, τα έχω πολύ, πολύ από κοντά, διότι έμαθα από πικρή εμπειρία ότι δεν τους έχεις για πάντα τους ανθρώπους, οπότε καλά να τους έχεις από κοντά. Ειδικά όταν είναι συνεννοήσιμοι, ας πούμε, που είναι γενικώς. Έχεις μικρά νύψια. Έχω ένα νύψι 9 χρονών και ένα 7. Μικρά, όπως το πάρεις, ναι. Ναι. Νιώθεις και σαν μπαμπάς. Ναι, λίγο. Συμπαθητικό είναι. Ποια σφαιρία θέλει. Θέλω, πώς δεν θέλω. Θέλω και να φανταστώ ότι θέλω και να κάνω οικογένεια γιατί παράργησα. Και τώρα μου κλείσει και εμένα ακόμη ανέκδοτο. Να με κλείσει, να μου κλείσει. Συγγνώμη. Θα σου πω το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου είναι. Θα με βρίσκω τώρα, θα πω ήδη μεγάλο. Τι είναι αυτό το οποίο είναι διαφανές και τρέχει μέσα στα δάση. Πού να ξέρεις. Όχι, διαφανές και τρέχει μέσα στα δάση, ανέμελο. Ένα κοπάδι τζάμια. Να ευχαριστήσουμε πάρα